έλογα, υπέρ του λόγου και ενάντια στα λόγια. Και αυτό, αυτή η φράση εμένα με βρίσκει σύμφωνο. Επί του μεγάλου θέματος μήπως ο εκκληματία του να λέει κανείς λόγια πέφτουν και μερικοί δικοί σας εκεί στην κυβέρνηση πιθανόν, για να το πολιτικοποιήσουμε και λίγο. Πιθανόν, αυτό ρωτήστε τον ίδιο. Επί του θέματος που τέθηκε, προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ στρατηγικά είναι υπέρ του διαχωρισμού εκκλησίας και κράτους, αλλά αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα με πολλές παραμέτρους, κάποια στοιχεία του οποίου έχουν υπερδιωγγωθεί και είμαστε σε διάλογο συνεχή με την Εκκλησία στη βάση αυτή. Αλλά το θρησκευμάτων δεν θα φύγει ποτέ από το τίτλο σας. Το θρησκευμάτων που είναι στον πληθυντικό, ναι, και είναι σημαντικό που είναι στον πληθυντικό. Που σημαίνει ότι αναφέρεται και σε άλλα θρησκεύματα. Αναφέρεται σε όλες τις χριστιανικές εκκλησίες, αναφέρεται σε όλα τα θρησκεύματα εν γέννη. Όπως ξέρετε, έχουμε πολλούς μουσουλμάνους στην Ελλάδα, έχουμε Εβραίους. Όλα αυτά είναι υπό τη γενική εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας. Α, είστε και υπουργός των μουσουλμάνων και των Εβραίων και των αυτών όλων. Όχι τον. Σε σχέση με την παιδεία τους. Α, σε σχέση με την παιδεία τους. Με την παιδεία τους και τι. Άρα είναι στρατηγικός στόχος λοιπόν ο διαχωρισμός κάτω της Εκκλησίας, αλλά τακτικά είναι ο πρώτης προσκόλλησης. Όμως τα άλλα θρησκεύματα δεν διδάσκονται. Αν δεν κάνω λάθος, δεν διδάσκονται. Λοιπόν, ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Διδάσκονται, ναι, στα μειονοτικά σχολεία διδάσκονται. Όχι, τα άλλα θρησκεύματα δεν διδάσκονται στα δικά μας τα σχολεία. Στοιχεία. Αυτά είναι ανάλογα. Δηλαδή το μάθημα των θρησκευτικών πλέον είναι. Λοιπόν, Υπουργέ, πείτε μου κάτι. Υπάρχει ένα θέμα που δεν ξέρω, είναι κατά το ίμιση είναι δικό σας. Ήρθε προχτές και με βρήκε κάποια κυρία που είναι καθαρίστρια σε σχολείο, που είναι από κάποια διαβίου μάθησης που είναι αυτό, δεν ξέρω ακριβώς. Η οποία μου είπε ότι μας έχουν υποσχεθεί να μας κάνουν μόνιμους. Και τι θα γίνει τώρα, και κάνουν τις άλλες από το Υπουργείο Οικονομικών και εμάς δεν μας έχουν κάνει. Και εμείς παίρνουμε 350 και οι άλλες παίρνουν 800. Τι θα γίνει με εμάς. Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Το Υπουργείο οφείλει να έχει πληρώσει τις καθαρίστριες συστηματικά των σχολείων. Ναι, ναι. Έχουν πληρωθεί μέχρι το Φεβρουάριο. Εκκρεμούν ακόμα να πάρουν χρήματα, αλλά αυτά έχουν πάλι στους Δήμους πια. Ναι. Δηλαδή είναι θέμα των Δήμων η πληρωμή των καθαριστριών στα σχολεία. Άμα τα δώσει το Υπουργείο στους Δήμους, οι Δήμοι τους τα πληρώνουν. Τα έχει δώσει στους Δήμους. Κάποιοι από τους Δήμους τα έχουν χρησιμοποιήσει αλλού. Κάποιοι δυσκολεύονται για λόγους δικούς τους. Τα έχει δώσει το Υπουργείο. Τα έχει δώσει το Υπουργείο, ναι. Ναι, αλλά παρόλα αυτά όμως. Τα έχει δώσει όσο. Δεύτερον, περιμένουν μονιμοποίηση αυτές. Ενώ είναι σύμβαση έργου. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Τους έχετε υποσχεθεί δηλαδή. Είναι μεγάλο θέμα. Κατά τη δική μου τη γνώμη πρέπει να μονιμοποιηθούν, πρέπει να υπάρχει μόνιμο προσωπικό καθαριότητα στα σχολεία, έτσι. Yeah. Αλλά αυτό πηγαίνει μαζί με την οικονομική κατάσταση της χώρας, τις δυνατότητες που έχουμε για προσλήψεις στο δημόσιο στη φάση διαπραγμάτευσης που βρισκόμαστε. Αυτό είναι το θέμα τώρα, ότι αυτά τα άλλα δεν τα λέγατε προεκλογικά. Μένατε μόνο στο πρώτο κομμάτι που λέει θα σας πάρουμε. Ναι, αυτό που λέγαμε προεκλογικά είναι θα σας πάρουμε. Το πότε και το πώς εξαρτάται από τους μήνες και να τα σας χρόνια πω κάτι. Που θα έχω εδώ. Το εξής θέμα. Ένας συνάδελφος με μεγάλη θέση θέλει να βάλει έναν τίτλο και μου λέει να ρωτήσω τον Υπουργό πώς απαντάει με έναν τίτλο στο σλόγγαν «Όχι μπαλτά στην παιδεία». Έχετε καμία έμπνευση? Όχι, και νομίζω ότι τίτλο να βάλουμε, υπάρχει ένα αντισλόγγαν. Δεν έχουμε θέμα σλόγγαν. Δεν έχω. Εσείς αισθάνεστε πώς αισθάνεσαι αυτή την κατηγορία? Είσαι άνθρωπος μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα τόσα χρόνια, έτσι. Είναι θέμα και αισθητικής. Δηλαδή το να κάνεις, ας πούμε, σύνθημα την τυχαιότητα ενός ονόματος είναι. Εντάξει, θέμα πώς αισθάνεσαι, έτσι, τι αισθητική παιδεία έχεις και πώς αισθάνεσαι ότι μπορείς να αντιπολιτευτείς μια κατάσταση. Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση συνολικά θα φέρετε? Αυτή είναι η ιδέα. Η ιδέα είναι ότι τα παιδιά δηλαδή που δίνουν εξετάσεις φέτος στο Πανεπιστήμιο δεν έχουν αλλαγή. Αυτό το χρόνο θα έχουν αλλαγή. Στο γυμνάσιο, ήδη, στο δημοτικό. Ήδη κάναμε μία αλλαγή σε σχέση με τις εισαγωγικές του χρόνου. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι, σε ό,τι αφορά πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, πρέπει να σκεφτούμε δύο, ας πούμε, μορφές στρατηγικής. Η μία που θα ξεκινά από την πρώτη δημοτικού και θα αλλάζει
σιγά σιγά τα πράγματα χρόνο το χρόνο, ώστε αυτοί που θα πάνε του χρόνου στην πρώτη δημοτικού, όταν φτάσουν την τελική, να είναι σε ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα. Ναι, γιατί το πρόβλημα αρχίζει από το δημοτικό σύστημα. Ναι, ναι, αλλά και υπάρχει και το αντίστροφο. Γιατί κάθε χρόνο μετά επόμενο, την τελική. Θα έρθει ο επόμενο Μπαλτά, ο επόμενο υπουργό, για να αλλάξει πάλι για υπουργό. Δυστυχώ. Τι λέτε. Θα έρθει ο επόμενο υπουργό για να τα αλλάξει. Πάντα τα αλλάξει. Αν νομίζει ότι θα τα καταφέρει καλύτερα, α τα αλλάξει. Αυτό είναι το μόνο. Διότι ζούμε ένα δράμα, είμαι σίγουρο ότι και εσεί το έχετε επισημάνει και το έχετε καυτηριάσει και στο παρελθόν. Ζούμε ένα δράμα κάθε ένα εξάμεινο, κάθε ένα χρόνο, άντε κάθε δύο χρόνια το πολύ, αλλάζει το εκπαιδευτικό σύστημα. Λες και δεν είναι εθνική υπόθεση. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Ότι είναι δράμα να αλλάζει κάθε χρόνο το εκπαιδευτικό σύστημα. Το έχω καημό. Το έχω καημό. Το λέω εδώ και 30 χρόνια. Το έχω καημό να κάτσουν μια μέρα τα κόμματα που κυβερνάνε ή που θα κυβερνήσουν όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο μέσα και να πούνε αυτό είναι η εθνική υπόθεση η παιδεία. Βάζουμε ένα σύστημα και προχωράμε. Δεν συμφωνώ, ο Μπαλτάς, με αυτά. Να σας πω και ένα παράδειγμα. Πώς δεν συμφωνώ. Αφού συμφωνεί, πώς δεν συμφωνεί. Προχθές στη Βουλή. Απαντώντας σε κάποια στιγμή, είπα καλά λόγια για τον κύριο Φορτσάκη. Που ξέρετε, είμαστε κάθετα αντίπαλοι. Είπα καλά λόγια γιατί ο τρόπος προσέγγισε κάποια προβλήματα δεν ήταν αυτές οι κραυγές της διαδήλωσης, ήταν επί της ουσίας. Και βρήκατε τον πελά σας. Βεβαίως, όχι, δεν βρήκα κανένα πελά. Απλώς λέω ότι ποια είναι η αντίληψη για το διάλογο. Η αντίληψη για το διάλογο είναι να φύγουμε από τα σύννεφα, το θόρυβο, τα συνθήματα περί των Μπαλτάδων και δεν ξέρω εγώ τι. Και να πάμε λίγο επί της ουσίας. Το λέτε τώρα που είσαστε κυβέρνηση. Όταν ήσασταν αντιπολίτευση, δεν ξέρω αν το λέγατε. Πώς με το την λέω. Ίδια. Εσείς προσωπικά μπορεί να το λέγατε. Αλλά γενικά δυστυχώς τα κόμματα δεν έχουν αυτή την ιδέα. Εγώ θέλω τελευταίο αυτό. Εσείς θεωρείτε ότι έχουν δίκιο αυτοί οι φοιτητές, οι ομάδες, οι οποίες μπαίνουν μέσα και λένε θέλουμε να μετέχουμε με το έτσι θέλω στις αποφάσεις της Συγκλήτου. Δεν υπάρχει έτσι ο θέλω. Διαφωνώ με αυτό προφανώς. Γι' αυτό φτιάχνουμε ένα νόμο περί φοιτητικής συμμετοχής που είναι στον πλήρη αντίποδα όλων των προηγούμενων νόμων περί φοιτητικής συμμετοχής. Αντί αυτό να αναβάζετε πάντως τις φοιτητικές παρατάξεις, δηλαδή να έχουν το ίδιο ακριβώς ειδικό βάρος που είχε παλιά. Να σας πω. Πώς ξεκινήσαμε. Είχαμε ένα νόμο που έλεγε μία ψήφος ΔΕΠ μελών διδακτικού προσωπικού αντιστοιχεί με κατά αναλογία με μία ψήφο φοιτητών, ένα προς ένα. Και οι ψήφοι των φοιτητών πήγαιναν στους συλλόγους που όριζαν εκλέκτορες ανάλογα με τη δύναμη των παρατάξεων. Μάλιστα. Έτσι ξεκίνησε το 82. Αυτό σήμαινε ότι κάθε υποψήφιος πρίτανης ήξερε το συσχετισμό της φοιτητικής ψήφου. Και εκεί γινόνταν, ας πούμε, αν θέλετε. Τον ταραβέρι το λένε αυτό. Όχι φιλοσοφικά πολύ, αλλά αυτό έτσι λεγόταν. Αυτό που κάναμε τώρα είναι καταργούμε τους εκλέκτορες. Καταργούμε την αναγωγή της φοιτητικής ψήφου σε κάποιους οι οποίοι θα συνδιαλλαγούν με τους πρίτανες και λέμε ψηφίζουν όλοι οι φοιτητές και ανάλογα με τον βαθμό της συμμετοχής στις εκλογές κατεβαίνει. Βάζετε και αυτό το κριτήριο. Της κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Πάμε, θα τα πούμε αύριο 7 παρατέταρτο εμείς.